Όλοι θέλουν να φτιάξουμε. Όλοι είναι επικίνδυνοι. Όλοι οι κομβικές, στη διακλάδωση και πιο πέρα εκεί και εδώ και παρακάτω. Όλοι οι κόμβοι είναι, άμα κάτσε εδώ μισή ώρα τρελαθείς αυτά που βλέπεις. Παγίδες θανάτου χαρακτηρίζουν οι δημότες Χερσονήσου τους κόμβους που βρίσκονται στην παλαιά Εθνική Οδό από το ύψος των Γουβών έως τη Χερσόνησο. Οδηγοί παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να διασχίσουν τις διασταυρώσεις, ενώ αρκετά είναι και τα δυστυχήματα που έχουν κατά καιρού σημειωθεί στην περιοχή. Πάει, δεν έπρεπε να τα έχουν βάπτει, να έχουν σταματήσει σηματοδότες, να έχουν βάλει τίποτα αυτή την περίπτωση. Τίποτα! Στο Ηράκλειο όπου έχουν γίνει τσικλικά, έχει σωθεί το Ηράκλειο με τα τσικλικά. Έχουν γίνει ατυχήματα με τα τσικλικά, ενώ πριν είχαμε ατυχήματα. Εσείς εδώ πέρα έχετε δει έτσι όταν υπάρχει κίνηση, υπάρχουν τέτοια περιστατικά? Πόσα υπάρχουν, καταρχήν έχουμε εγκλήματα, έχουμε πολλούς σκοτωμένους εδώ σε αυτόν τον δρόμο. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν εδώ και πολλά χρόνια να δοθεί λύση προτού θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα με τα περισσότερα θλιβερά περιστατικά να σημειώνονται κατά βάση κατά την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχει και αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ και βλέπω τι γίνεται. Έχει αυξηθεί κίνηση πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν προσέχει. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτούς τους δρόμους. Μόνο καλοκαίρι και χειμώνα υπάρχουν ατυχήματα? Χειμώνα καλοκαίρι, αλλά πιο έντονα είναι το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή εξελίξεις, έστω και χρονοβόρες, φέρνει στο ζήτημα η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημοπράτηση και τη διάθεση πίστοσης ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για τις μελέτες αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο αυτοτμήμα της παλιάς Εθνικής Οδού. Βέβαια, μακάρι να γίνει, ρε παιδιά, μακάρι να γίνει. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε καθόλου. Άμα κάνουν αναβάθμιση, πρέπει να είναι αναβάθμιση, να εξυπηρετεί. Άμα δεν εξυπηρετεί, θα είναι χειρότερα από τώρα. Ό,τι καλό μπορούν να κάνουν, να το κάνουν. Εδώ στους κόμβους, τι είπε στον Παλιοεθνικό, έχουν γίνει κατά καιρούς ατυχήματα? Πώς δεν έχουν γίνει? Εδώ πέρα γενικότερα ο κόμβος των Γουβών, εάν δεν γίνει υπογειοποίηση του κεντρικού δρόμου, οποιαδήποτε άλλη λύση θα δημιουργήσει προβλήματα. Εάν φτιάξουν κυκλική πορεία ή φανάρια, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει το κράτος να διαθέσει χρήματα να γίνει υπογειοποίηση αυτήν του δρόμου. Συμφωνώ να γίνει ο δρόμος καλύτερα. Τώρα με ποια μορφή δεν είμαι ειδικός να πω. Μια από τα λόγια μέχρι τα έργα θα δούμε. Σίγουρα πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα πάρει αρκετό χρόνο, καθώς τώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για τον σχεδιασμό της αναβάθμισης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες δηλώνουν την ικανοποίησή τους για την παρούσα απόφαση, λέγοντας πως έπρεπε να έχει πάρθει από καιρό.